ανάλογα με τη δύναμή τους. Δεν ισχύει στην Ελλάδα, υπάρχει τεράστια προεκλογική αδικία. Δεύτερον, να πάμε σταδιακά μέσα σε 4 χρόνια να πιάσουμε το μέσο όρο φορολογικών εσόδων που έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Είμαστε, απέχουμε από αυτό. Πόσα και τρίτον, απλό, σταθερό, δίκαιο φορολογικό σύστημα με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και όχι 10 φορολογικά νομοσχέδια το χρόνο, 1000 ερμηνευτικές εγκύκλοι, το βασίλειο της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, όπου αυτός που ελέγχει και το καλός έχει είναι ο κομματάρχης του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Στασινόπουλος. Επί του συγκεκριμένου λοιπόν, καταρχάς με την... Συγγνώμη, και εσείς λέτε ότι τα άλλα κόμματα δεν έχουν τη βούληση να τα κάνουν, γι' αυτό δεν το κάνανε τόσο καιρό, γιατί... Και τα υπόλοιπα κόμματα αυτά λέγανε. Η κυρία Κατσίνη λίγο συμπληρώνει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Όχι, λοιπόν, δεν είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ρωτάω, αυτό είναι η διαπίστωση του κόσμου, κύριε Κατσίνη. Ότι αυτά που λέμε δεν είναι τίποτα το επαναστατικό. Γίνονται στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Απλώς στην Ελλάδα των κοτσαμπάσιδων, των πελατών του κράτους και των ισχυρών της διαπλοκής δεν εφαρμόζονται. Γι' αυτό γλιτώνουν τα αρετηρέ. Λοιπόν, να πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχάς, ο κύριος Παπαδημούλης, λέγοντας να πάνε τα φορολογικά έσοδα στο μέσο όρο της Ευρώπης, στον οποίο δεν θα διαφωνήσω κατά ανάγκη, έτσι. Λέει αυτή τη στιγμή για πρόσθετα φορολογικά έξοδα τάξης των 10 δισεκατομμυρίων. Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, έτσι. Πέραν των 11 δισεκατομμυρίων που είναι το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, στη συνταγματική υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ του συντάγματος και του νόμου. Η συνταγματική αρχή να πληρώνουμε όλοι με βάση την φοροδοτική μας ικανότητα είναι πάρα πολύ σωστή. Εκείνο που μας λείπει δεν είναι η αρχή, υπάρχει αρχή στο Σύνταγμα. Είναι ο νόμος, τα συγκεκριμένα μέτρα δηλαδή, τα οποία θα εφαρμόσουμε για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Και αυτά τα μέτρα δεν έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα-ίσα, και αυτό σας είπα πριν από λίγο, ότι όποτε μιλάει για φορολογικά, δείχνει μια τεράστια σύγχυση, όπου δεν συμφωνούν ούτε στους αριθμούς. Η κυβέρνηση είναι εδώ. Εσείς. Όχι, λέω για το πρόγραμμα. Λέω και εγώ για το άλλο. Όχι, για το πρόγραμμα. Ότι προς το παρόν πρέπει να δούμε γιατί δεν έγιναν αυτές οι λογικές. Εγώ λέω ότι οι μεταρρυθμίσεις που έκανε το Πασόκ στο φορολογικά, οι μεταρρυθμίσεις που έκανε το Πασόκ στα φορολογικά είναι επαναστατικές. Εγώ αυτό λέω. Οι επαναστατικές είναι 48 φοροαπαλλαγές αναδρομικά και αμνηστίες προς τους προηγούμενους ανθρώπους που πάρουν τις αποφάσεις. Δύο λεπτά. Ωραία, να πάμε και σε αυτό. Ποιο είναι το επαναστατικό? Ότι για πρώτη φορά διασταυρώνεται η πραγματική περιουσία με τα δηλωμένα εισοδήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα βρούμε. Μπορεί να κυνηγάει κανείς αν έκοψε απόδειξη ο καθένας. Όχι. Ο μόνος τρόπος που έχει η εφορία είναι να διασταυρώνει εισοδήματα με περιουσία. Αλλά κύριε Καψή, πρώτη όχι φορά... ότι είναι επαναστατικό, απλώς δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Το έγινε τώρα από την κυβέρνηση του Πασόκ. Ωραία, έχει γίνει 20 χρόνια πριν. Καλά, ωραία. Τι μας λέτε τώρα, το 20 χρόνια. Που έτυχε να κάνει το Πασόκ. Πολύ ωραία. Φταίει η κυβέρνηση 20 χρόνια πριν. Αλλά αυτό το Πασόκ το έκανε. Έτσι. Θα το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε τα και τα άλλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει γενικές αρχές. Δεν λέει φορολογικά. Δεν έχει κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα μέτρα, τι μέτρο προτείνει εγώ, δεν λέω να μου πει. Τα ίδια με εσάς προτείνει σε γενικές γραμμές. Α, μάλιστα. Γιατί δεν τα ψήφισε όταν τα φέραμε. Η διαφορά είναι. Αν προτείνει τα ίδια με εμάς, ας τα ψήφισε όταν τα φέραμε. Μιλάει για δίκαιο φορολογικό σύστημα. Καλά, δίκαιο και εγώ μιλάω. Και αυτά που φαίνεται δεν ήταν για δίκαιο. Έχετε ακούσει κανένα να πει άδικο φορολογικό σύστημα? Ναι, αλλά δεν έχει φέρει ένα δίκαιο νομοσχέδιο. Πάντως θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, το δίκαιο φορολογικό σύστημα που έφερε. Προσωπικά με ρωτάτε. Προσωπικά με ρωτάτε. Ναι. Βεβαίως είναι σωστός φόρος ο έμφυα. Επειδή έχουμε πάθει πανικό και δεν υπολεσπιζόμαστε έναν σωστό φόρο, όλη η Ευρώπη έχει έμφυα. Η Αμερική, επειδή το έχω ψάξει, η Αμερική έχει φόρο στα ακίνητα τη τάξη του 1,4% ορισμένε πολιτείες. Εμείς έχουμε 0,4%. Έτσι. 0,4% της αξίας είναι ο έμφυα. Δεν ισχύει αυτό. Καλά, εντάξει, τα έχουμε κύριε Καψή, συγκεκριμένα νούμερα. Επειδή μου επιτρέπετε, όλοι φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια. Μου επιτρέπετε. Επειδή οι αριθμοί είναι αριθμοί για όλους μας. Ο Κίρτσος δεν μιλάει καθόλου. Είπατε τρία ότι... Ο Κίρτσος είναι χαρά, είπατε ότι με τον έμφυα... Ο έμφυα, με συγχωρείτε ένα δευτερόλεπτο μόνο, ο έμφυα είχε το μεγάλο λάθος ότι όταν πήγε να εφαρμοστεί είχε λάθος αξίες πάνω στις οποίες εφαρμόστηκε κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Λοιπόν, αυτό ήταν το λάθος. Λοιπόν, σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο, όπως ξέρετε, το 80% ήταν ελάφρυνση. Να πω, εντάξει, έτσι, σαφές. Να πω έτσι, και δεν υπάρχει λόγος να φωνάζω γιατί δεν είναι έτσι. Πρώτον, διότι ο έμφυα που κατά τον κύριο Καψή μαζεύει 3,2 δις το χρόνο, δεν είναι 0,4% του ΑΕΠ. Όχι του ΑΕΠ, δεν σας είπα το ΑΕΠ. Του ΑΕΠ. Όχι, της αξίας του ακινήτου. Α, καλά, ωραία. Έχει σημασία. Ωραία, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, γιατί μιλάμε για Ευρώπη, είναι περίπου φορολογικά έσοδα από την ακίνητη περιουσία 1% του ΑΕΠ. Του ΑΕΠ λέτε. Του ΑΕΠ.
Στην Ελλάδα με τον έμφυα περάσαν το 1,5%. Κάνετε λάθος. Δεύτερον. Είναι 2,8 τα προσδοκόμενα έσοδα που είναι 1,4. Δεύτερον, όχι, ο καταλογισμένος λέω. Άλλο, αυτό όμω δεν εισπράτεται. Προβλέπετε 2,8 ότι θα προβλέψετε. Κύριε Καψή, λέω τι νομοθετήσατε. Εντάξει, νομοθετήσατε. Αλλά λέμε πραγματικά. Τι πραγματικά έχει. Νομοθετήσατε κανένα. Γιατί αυτό, γι' αυτό μπήκε 3,2 για να έρθει 2,8. Μπορώ να μιλάω χωρίς διακοπές. Πρώτον, νομοθέτησαν. Εσεί με διακόψατε την κουβέντα. Εντάξει, κουβέντα κάνω. Νομοθέτησαν. Και νομίζω ότι πάει καλά. Νομοθέτησαν έμφυα με προσδοκία ίσπραξης 3,6 με βάση τον καταλογισμό. Επειδή έχουν φτιάξει ένα τρίπιο φορολογικό σύστημα όπου οι κάτοχοι των ακριβών ακινήτων τα έχουν κρύψει πίσω από offshore, λένε δεν θα τα πιάσουμε όλα, θα πιάσουμε το μικρό, το μεσαίο, θα μας ξεφύγει ο μεγάλος, άρα θα εισπράξουμε 2,8. Και εσείς θα τα βρείτε όλα, όλες τις offshore. Λέω τώρα ποια είναι η πραγματικότητα, κύριε Κατσίμη. Άρα 2,8 είναι. Για να μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο αυτή που κυβερνά 40 χρόνια. Δεύτερον, παντού στην Ευρώπη υπάρχει κάποιο αφορολόγητο. Στην Ελλάδα φορολογούν από το πρώτο ευρώ. Τρίτον, αυτοί που ψήφισαν τον έμφυα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, για να μην τη βγάζει καθαρή και ο κύριος Κίρτσος, ο οποίος σιωπά, λούφα και παραλλαγή. Λοιπόν, στη λέει κιόλα. Λοιπόν, δεν φτάνει. Για να ζωντανέψει την κυβέρνηση, με προσωπεί μια χαρά ο κύριος Καψής. Λέω. Κάνετε λάθος. Με τον έμφυα, με τον έμφυα. Στην κυβέρνηση. Εσείς το λέτε αυτό. Τι ψήφισαν. Κάνετε λάθος, γιατί ακριβώς σας είπα πώς διαφωνούσαν με την τακτική Καραμανλή. Με τον έμφυα τι νομοθετήθηκε, και αν λέω κάτι λάθος να με διαψεύσει ο κύριος Καψής και ο κύριος Κίρτσος. Αυτοί που έχουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ ακίνητη περιουσία πληρώνουν με τον έμφυα το μισό από ό,τι πλήρωναν πριν. Ενώ αυτός ο οποίος έχει το χωραφάκι, το λιόφυτο κτλ. Και στα όρια ενός δήμου υπερφορολογήθηκε. Και προσπάθησαν μετά αυτό που ψήφισαν όλοι μαζί να το ρίξουν στο Στουρνάρα, το Θεοχάρη και το Χατζιπετρί. Να απαντήσω. Όχι, θέλω να απαντήσω. Με προκάλεσαν να απαντήσω. Χαμός. Πρέπει να απαντήσω. Δεν μας φτάνει μια ώρα, θέλουμε τουλάχιστον τρεις. Ωραία. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα, για να είναι έτσι, θα δώσουμε μια απάντηση. Να δώσει μια απάντηση ο κύριος Κίρτσος και βεβαίως θα κλείσει το θέμα αυτό ο κύριος Καψής, για να είμαστε εντάξει.